Χορηγός σημαίνει ηγέτης του χορού. Το βραβείο σκηνοθεσίας θα απονείμει ο δικός μας μεγάλος χορηγός. Κυρίες και κύριοι, η Γενική Διευθύντρια Περιεχομένου και Πλατφόρμας του Ομίλου Φόφλε, κυρία Κατερίνα Κασκανιώτη. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα, όχι γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, αλλά ακριβώς επειδή το καταλαβαίνουμε και πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος μας, ο πολιτισμός μας, πρέπει να συνεχίσει πάση θυσία. Πολλά από τα πρόσωπα που βλέπω εδώ στην αίθουσα είναι γνώριμα και ξέρουν ότι η Νόβα, από πρώτο χέρι, έμπρακτα τα τελευταία 12 χρόνια, με συνέπεια, έχει βοηθήσει ως παραγωγός δεκάδες ταινίες. Πιστεύουμε στο ελληνικό σινεμά, το αγαπάμε και γι' αυτό θεωρούμε πρώτοι από όλους ότι πρέπει να στηρίζουμε τους θεσμούς μας. Χαίρομαι που απόψε θα δώσουμε το βραβείο, θα δώσω το βραβείο σκηνοθεσίας, γιατί θέλω προσωπικά να συγχαρώ τους σκηνοθέτες μας, υποψήφιους και μη. Και θέλω να τους ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλο αυτό που προσπαθούν να κάνουν, ασεμβίβαστο όραμα και το κεφάλι ψηλά. Και η Νόβα υπόσχεται να συνεχίσει να είναι όχι μόνο συμπαραγωγός, αλλά συνοδοιπόρος. Οι υποψήφοι, να δούμε τις υποψηφιότητες. Βραβείο σκηνοθεσίας. Άδυνος Κόκκινος. Τρεις μέρες ευτυχίας. Δημήτρης Αντωνίδης. Wasted Earth. Ίσα-ίσα είχε ελεύθερο χρόνο για να τρέχει. Είναι άγνωστο μέχρι πού θα φτάσει. Σήμερα, στα 73 του, δηλώνει πως αισθάνεται όσο φαίνεται. Κυρίες και κύριοι, το βραβείο καλύτερης μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας θα απονείμει ένα στάρ της ζωής και της αντοχής. Ένας άνθρωπος που ξέρει να αντιστέκεται και να αγωνίζεται. Ο ενεργός μαραθωνοδρόμος, ο κύριος Λευτέρης Μαυρόπουλος.
μάλλον οι νικητές είναι από την ταινία «Άδικο σχόλιο». Στήριγμα που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης στη γυναίκα, στην Εύα.